Итак, να ξεκινήσω. Καλησπέρα σε όλους και θα ξεκινήσω από τα νέα που έχουμε αυτές τις μέρες και μετά στο τέλος να επαναλαμβάνω πάλι αυτά τα νέα. Το βασικότερο ότι εμείς έχουμε ξανά φοβερή έκπτωση, φοβερή μας δίνει η εταιρεία ένα δώρο λόγω ότι επειδή έχουμε τώρα προβλήματα σε όλες τις χώρες, έχουμε κορονοϊό, έχουμε κρίση, γι' αυτό το λόγο, για να μην βάζουμε κάτω, μας δίνει ευκαιρία εταιρεία να επενδύσουμε με πολύ φοβερή έκπτωση, με πολύ καλή προσφορά. Και βλέπετε εδώ slide, αν επενδύουμε 100 δολάρια το μήνα, κάνουμε επένδυση 100 δολάρια το μήνα, σε 12 μήνες, προσέξτε, αν διακόψουμε σε κάποιο άλλο μήνα, δεν θα έχουμε έκπτωση 80, σε 12 μήνες έχουμε έκπτωση 80. Αν να σταματήσουμε Φιλιππίν στο 7ο μήνα, στην 7η μήνα έχουμε έκπτωση 31. Στο 1η μήνα 40 έκπτωση. Μόνο φτάνοντας στο 12ο μήνα έχουμε έκπτωση 80 και παίρνουμε 96.000 μερίδια. Για συγκρίνουμε με την έκπτωση τωρινού σταδίου. Με 100 δολάρια το μήνα έχουμε έκπτωση μόνο 31 και 32.000 μερίδια μαζί με το πόνους. Ναι, βλέπετε τη διαφορά και εδώ έχουμε 96.000. Βλέπετε 2,5 φορές πιο συμφέρον πρόταση σε αυτό το πακέτο. Και στο άλλο πακέτο, μια στιγμή κάποιος παίρνει τηλέφωνο, μήπως Μαρία που δεν έχει ήχο. Μια στιγμούλα. Η Μαρία ωραία, πήρε η Μαρία ότι έχει ήχο και όλα, απλά δεν περνάει το μήνυμα εδώ στην οθόνη. Προχωράμε. Το έχουμε πει για το πακέτο 100 δολάρια το μήνα, επένδυση, και έχουμε και επένδυση 50 δολάρια το μήνα και πάλι στο 12ο μήνα, μόνο στο 12ο μήνα έχουμε έκπτωση 40. Αν σταματάμε στο μήνα νωρίτερα, δηλαδή δεν μπορούμε να πληρώσουμε και να σταματήσουμε, θα έχουμε αυτή την έκπτωση που αναγράφει εδώ πάνω. Αν θα φτάσουμε στο 12ο μήνα, έχουμε έκπτωση 40 και αποκτούμε 24.000 μερίδια. Μερίσματα, συγγνώμη. Για να συγκρίνουμε... Όχι, μερίδια, ναι, σωστά. Μερίδια. Για να συγκρίνουμε, με το με την έκπτωση τωρινού σταδίου, βλέπετε στο πακέτο senior κάναμε επένδυση 50 δολάρια το μήνα, δηλαδή στο 14ο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, και πληρώνοντας 10 μήνες έχουμε έκπτωση μόνο 26 και παίρνουμε 13.500 μερίδια. Δηλαδή, παρόλο που είναι εδώ 10 μήνες, βλέπουμε από την έκπτωση 26 και εδώ έχουμε έκπτωση 40, είναι 1,8 φορές πιο συμφέρον πρόταση. Έτσι, περίπου 1,8 φορές.
Σχεδόν 2 φορές. Στο πακέτο 100 δολάρια το μήνα, σας ξαναλέω, είναι 2,5 φορές έχουμε καλύτερη πρόταση. Να. Και τώρα να σας πω και άλλα νέα. Επειδή Δευτέρα δεν έγινε ανακοίνωση στα νέα. Αυτό, ναι, δεν σας είπα, αυτή την έκπτωση θα έχουμε μέχρι 31 Οκτώβρη. Μέχρι 31 Οκτώβρη έχετε χρόνο να σκεφτείτε εσείς και έχετε χρόνο να πείτε στους επενδυτές σας, στους φίλους σας, γνωστούς σας. Και άλλα νέα, τώρα έχουμε, δεν ανέβασα, δυστυχώς δεν θα κατάφερα να ανεβάσω κάποιο βίντεο, να προσπαθήσω την επόμενη φορά να το ανεβάσω. Και έχει πειράσει μεγάλο συνέδριο με το Ανατόλιο Ινίτσκι για το project Spaceway, αν το θυμάστε, έξω από τη Γη. Αυτό, δηλαδή Skyway έχουμε πάνω στη Γη και Spaceway έξω από τη Γη. Δηλαδή για διάστημα, ναι, το project για διάστημα. Και έχει περάσει online μαραθών από την Αφρική, speaker από την Αφρική. Αυτά είναι τα νέα τώρα σε αυτή τη βδομάδα και Δευτέρα να σας ανακοινώσει και να κάνει και slide και ο Φίλιππας. Και τώρα εγώ να ξεκινήσω webinar για επικτύωση. Απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Λιγάκι πρόβλημα με το ίντερνετ λίγο, λόγω του καιρού. Και τώρα να προχωρήσουμε στα βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Θα πάω σήμερα γρήγορα, δεν θα σας καθυστερήσω, και την επόμενη φορά να κάνουμε πιο αναλυτικά. Με ξέρετε εδώ όλοι ότι με λένε Όλγα Παγκατάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος από την εταιρεία Skyward Communities και βρίσκομαι στο επίπεδο expert. Εδώ φωτογραφίες από ECAFEST, από 2 ECAFEST που έχω πάει στη Λευκορωσία, Μίνσκ. Έχω και κάποιες συνεργάτες μαζί μου και πιστεύω ότι στην επόμενη φορά θα έχω και εσάς. Και τώρα να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Θέλω να σας πω μόνο στην αρχή ότι για να φτάσουμε σε κάποιο επίπεδο στο δικτυακό marketing πρέπει να βγούμε από ζώνη άνεσης. Ζώνη άνεση που έχουμε συνηθίσει εμείς ο καθένας και εγώ και εσείς, αυτό που έχουμε συνηθίσει ο καθένας και αν κάνουμε κάτι εξτρά εκτός από τη ζώνη άνεση, μόνο έτσι θα φτάσουμε στην επιτυχία. Και τώρα θα σας πω βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνετε
κάθε μέρα και μόνο κάνοντας κάθε μέρα, αλλάζοντας νοοτροπία σας και βγαίνοντας από τη ζώνη άνεσης, εσείς θα έχετε επιτυχία. Και βέβαια για να έχουμε επιτυχία στο δικτυακό marketing, εμείς πρέπει να κάνουμε συνεργασία με τα καινούργια άτομα και να κάνουμε αυτό όσο μπορούμε πιο συχνά, δηλαδή να κάνουμε κάθε μέρα, γιατί είπαμε ότι για να προχωρήσουμε πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα βήματα. Και να ξέρουμε 7 στόχους του σπόνσορα. Ο σπόνσορας, αφού θα φτιάξετε μία ομάδα, θα φτιάξετε δικό σας business, εσείς γίνεστε σπόνσορος. Και πρέπει να έχετε κάποιες δικιά σας που να σας ξεχωρίσει από τους άλλους. Αυτά είναι τα 7 στόχοι του σπόνσορα. Το πρώτο είναι, όπως βλέπετε εδώ στην εικόνα, προσδιορισμός στόχων. Πρέπει να βλέπετε το στόχο σας, να ξέρετε το στόχο σας και να βάλετε σωστά, να ξέρετε να βάζετε σωστά στόχο σας. Το δεύτερο, λίστα επαφών, να ξέρουμε σωστά να γράψουμε λίστα επαφών. Να κάνουμε προγραμματισμός χρόνου. Να ξέρουμε να κάνουμε πρόσκληση στη συνάντηση. Να ξέρουμε να κάνουμε παρουσίαση. Το βλέπετε εδώ σε εικονίτσες, ναι, σε κυκλάκια. Στο έκτο κυκλάκι να κάνουμε συνοδεία, να συνοδεύουμε τους ανθρώπους που έχουμε βάλει στην ομάδα μας και να ξέρουμε να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε τις αντιρρήσεις. Και να δούμε τώρα με πιο λεπτομέρεια αυτά τα βήματα. Στο πρώτο βήμα πρέπει να θέσετε στόχους με έξυπνο σύστημα SMART. Τι σημαίνει σύστημα SMART? Το SMART είναι στα αγγλικά, σημαίνει έξυπνο. Έξυπνο, ναι. Και τώρα να δούμε κάθε γράμμα ξεχωριστά, γιατί κάθε γράμμα έχει το νόημα. Το S σημαίνει συγκεκριμένος, το M είναι μετρήσιμος, δηλαδή για το στόχο μιλάμε. Τώρα, ναι, να βάλουμε στόχο, να είναι συγκεκριμένο στόχος, να ξέρουμε γιατί θέλουμε, να είναι μετρήσιμος, να περιορίσουμε με κάποιο ποσό το στόχο, να είναι με μετρήσιμες παράμετρες, όσο να μπορούμε να μετρήσουμε, να αξιολογήσουμε, να είναι σχετικός, εφικτός. Αυτό σημαίνει A, να είναι σχετικός. Το γράμμα R σημαίνει πραγματικός, απαραίτητος. Το γράμμα T, εδώ και τώρα, πρέπει να περιορίσουμε χρονικά το χρονική περίοδο για να επιτύχουμε στο στόχο. Δηλαδή, για πόσο καιρό να το φτιάξουμε, για πόσο καιρό να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Και μετά να προχωρήσουμε σε μικρότερους στόχους. Όταν να φτιάξουμε μεγάλους στόχους, να προχωρήσουμε σε μικρότερους. Αυτές που θα κάνουμε σε ένα... Σε, ό, να, πρώτα να σκεφτούμε για μεγάλο περίοδο. Τι θέλουμε να φτάσουμε, πού θέλουμε να φτάσουμε σε 10 χρόνια. Πού ήμασταν 10 χρόνια πριν. Τι θέλουμε να φτάσουμε, πού θέλουμε να φτάσουμε σε 10 χρόνια, πού θέλουμε να φτάσουμε σε 5 χρόνια. Και μετά το κάνουμε στόχο για ένα χρόνο, για 6 μήνες, για ένα μήνα. Και να πάμε στο πρόγραμμα εβδομάδα και ημερήσια λίστα ενέργειων. Δηλαδή τι ενέργεια θα κάνουμε κάθε μήνα. Το πρώτο που να ξεκινήσουμε
Να ενημερώσουμε την οικογένεια και τους φίλους σας για το στόχο σας. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί αν θα μάθει, θα μάθουν οι κοντινοί σας άνθρωποι και οι φίλοι σας για το στόχο σας, θα έχετε τροπή μετά να μην το φτάσετε εκεί, να μην το προχωρήσετε, θα έχετε συνέχεια θέληση να φτάσετε να αποδείξετε ότι δεν είστε απλά ένας άνθρωπος που μιλάει. Και τα βήματα τώρα να δούμε, αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχο σας. Αυτό είναι το πρώτο. Τη διαφορά το όνειρο με το στόχο, ποια είναι. Το όνειρο είναι αυτό που σκεφτόμαστε συνέχεια, που το θέλουμε, επιθυμούμε. Και με αυτό τελειώνει. Δηλαδή κάθε μέρα μπορούμε να σκεφτόμαστε, να θέλουμε, να ονειρευόμαστε, χωρίς να κάνουμε κάτι. Ο στόχος είναι όταν εμείς προχωράμε κάθε μέρα και κάνουμε κάποια βήματα. Κάθε μέρα κάτι βηματάκι, κάθε μέρα σηκώνουμε τηλέφωνο, επικοινωνούμε με τους πιλάτες, επικοινωνούμε με την ομάδα μας. Αυτά είναι τα βήματα, ναι. Και σιγά σιγά να το δούμε τώρα, να μην σας πω όλα τώρα. Και το πρόγραμμα για το πρώτο μήνα, μόλις ξεκινάτε, μόλις βάζετε στόχο, δεν είναι απαραίτητο μόλις ξεκινάτε, μπορεί και έχετε ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά τώρα αποφασίσατε να κάνετε business, τώρα αποφασίσατε και στο πρώτο μήνα από την απόφασή σας πρέπει να φτάσει στο επίπεδο Leader. Πώς το φτάνουμε σε πρώτο μήνα. Αν γράφουμε 10 άτομα στην πρώτη γραμμή για επένδυση και από αυτούς να διαλέξουμε τουλάχιστον 3 ή 4 καλύτερα που θα θέλουν να φτάσουν και αυτοί στο επίπεδο leader και να προχωρήσουν πιο πάνω, βοηθάτε σε αυτούς στο δεύτερο μήνα να φτάσουν στο επίπεδο leader και αυτοί. Και εμείς, γράφοντας, αφού έχουμε και άλλους 10 επενδυτές εκεί και βοηθάμε στους 3 να φτάσουν στο leader, θα φτάσουμε αυτόματα στο επίπεδο master, στο δεύτερο μήνα. Γυρίζονται slides, πρέπει να κάνω καλύτερα εδώ μια βελάκι να πάμε σιγά σιγά. Και να θυμάστε το προσωπικό δίκτυο το κλειδί της επιτυχίας σας. Μόνο όταν έχετε δίκτυο και όταν εσείς να βοηθήσετε σε κάποιους συνεργάτες να φτάσουν σε επίπεδα, να φτάσουν και αυτοί σε να αποκτήσουν εισόδημα, μόνο τότε θα έχετε επιτυχία. Δηλαδή βοηθώντας τους άλλους να αποκτήσουν εισόδημα. Ναι, τότε θα έχετε και σταθερό εισόδημα. Στο δεύτερο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει ο leader, ο σπόνσορας, είναι η λίστα επαφών. Είναι απαραίτητα, χωρίς αυτό δεν θα έχετε business. Και το λίστα επαφών πρέπει να είναι μέσα στο τετραδιό σας, όχι στο ίντερνετ, όχι στο κομπιούτερ, όχι στο τηλέφωνο, δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να γράψετε, να κάτσετε και να αντιγράψετε και να βάλετε δίπλα τα στοιχεία, τηλέφωνο, email, άλλα στοιχεία κάτι και σημειώματα για αυτόν τον άνθρωπο. Τι ενδιαφέροντα έχει ο άνθρωπος. Μήπως οικογένεια, μήπως κάτι για την οικογένειά του, λεπτομέρειες κάποιες, χαρακτήρα μπορείτε να γράψετε. Και βέβαια συνήθως γράφω εγώ τι λείπει σε αυτόν τον άνθρωπο, τι ζήτηση έχει, δηλαδή τι τον χρειάζεται. Βλέπετε, εδώ γράφει, η λίστα επαφών είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της περιουσίας σας. Το καταλαβαίνετε αυτό, ναι. Όσο, δηλαδή, όταν ξεκινάμε ένα business, βάζουμε κάποιο περιουσιαστικό στοιχείο. Βάζουμε χρήματα, βάζουμε κάποια άλλα πράγματα στο business, ναι. Στο δικτυακό marketing είναι αυτό, γι' αυτό είναι, μπορεί να κάνει ο καθένας άνθρωπος ότι δεν χρειάζεται
πολύ μεγάλες επενδύσεις, δεν χρειάζονται πολλά λεφτά, απλά να έχετε μεγάλη λίστα επαφών. Χρειαζόμαστε πολλούς φίλους, πολλούς γνωστούς, μεγάλη λίστα επαφών. Όσο πιο μεγάλη λίστα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα έχετε. Και μην φιλτράρετε τις επαφές σας, μην αποφασίσετε για αυτούς. Μην κάνετε προβλέψεις και μην κάνετε υποθέσεις. Δηλαδή, όποιον ξέρουμε, όλους γράφουμε στα λίστα επαφών και συνέχεια το συμπληρώνουμε τη λίστα καθημερινά. Συναντηθήσατε κάπου άνθρωπο, το θυμηθήκατε κάπου κάποιον γνωστό, το γράφουμε μέσα. Και μην το διώχνουμε κανένα, μην το σκεφτόμαστε ότι αυτός δεν κάνει, δεν ταιριάζει. Ποτέ δεν ξέρετε, καμιά φορά σκεφτόμαστε ότι αυτός άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος και όμως αυτός θα είναι καλύτερος με εσάς συνεργάτης. Γι' αυτό μην κάνετε υποθέσεις. Να δίνετε τις κάρτες σας, να μαζεύετε τις κάρτες. Όπως είπα, στη συνάντηση, όπου βρίσκεται ευκαιρία, κάνετε γνωριμίες με τους ανθρώπους και δίνοντας τη κάρτα σας από την εταιρεία μας, το παίρνετε και αυτονού και συμπληρώνετε τη λίστα σας επαφών. Μετά θα κάνουμε συνάντηση, έτσι. Η επαγγελματική σας κάρτα, το πρόσωπό σας. Αυτό να θυμάστε, γι' αυτό είναι σημαντικό να έχετε κάρτα της εταιρείας Skyward Community, για να φαίνεστε ότι είστε σοβαρός συνεργάτης και όχι απλά το λέτε έτσι κάτι πρόχειρα. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Όταν φτιάξαμε, είπαμε, λίστα, μπορούμε να χωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους για υποψήφιους επενδυτές και υποψήφιους συνεργάτες. Και βέβαια μετά τους αλλάζουμε με τις θέσεις, δηλαδή μπορεί να έχει 2 άνθρωπος για επένδυση και μετά σιγά σιγά το κάνετε και βέβαια προτάσεις. Μία σε τόσο για συνεργασία, μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος και να θέλει για συνεργασία. Και το κάνετε και το αλλάζετε με τη θέση σε συνεργάτη. Βέβαια με τις συνεργάτες επικοινωνείτε περισσότερες φορές, περισσότερο χρόνο τους αφαιρείτε και βοηθάτε να αναπτύσσουν και αυτοί την ομάδα τους. Δουλεύετε και με την ομάδα των συνεργατών σας. Και μην ξεχνάτε στις επενδυτές να στέλνετε κάποιες πληροφορίες, κάποια βίντεο ή νέα. Εμείς έχουμε chat που μπορείτε να βάλετε όλους επενδυτές και συνεργάτες πρέπει να φέρνετε στο webinar δικτύωσης απαραίτητα. Επίσης, οι επενδυτές να φέρνει τις παρουσιάσεις που γίνονται κάθε Δευτέρα και συνεργάτες βέβαια. Συνεργάτες πρέπει να είναι και στη παρουσίαση Δευτέρα και Πέμπτη δικτύωση. Γιατί κάνοντας, ακούγοντας κάθε εβδομάδα αυτά τα πράγματα και κάνοντας βήματα, τότε μόνο θα επιτύχετε. Γιατί αν δεν ακούμε, ξεχνιόμαστε, παρατάμε και λέμε άστα, αύριο, αύριο, ποτέ μην το κάνετε έτσι, πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα. Αν δεν την επιτύχετε, γιατί και στη δουλειά πάμε κάθε μέρα, όταν θέλουμε να πάρουμε μισθό, δεν λέμε ότι σήμερα δεν θα πάω στη δουλειά και αύριο δεν πειράζει, το πάμε κάθε μέρα. Μη σπαταλάτε τον χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Σίγουρα όταν θα κάνετε προτάσεις θα βρεθούν άνθρωποι που δεν θα συμφωνούν μαζί σας, θα είναι αρνητικοί. Να σκέφτεστε ο πάντα ότι έχετε και άλλους ανθρώπους στη λίστα επαφών σας και συνέχεια θα το μεγαλώνετε. Επίσης, μπορείτε από αυτούς ανθρώπους που είναι αρνητική να ζητήσετε κάποιους ανθρώπους που μπορεί, σε όποιους μπορεί να αρέσει την πρότασή σας. Ναι, και έτσι μεγαλώνουμε συνέχεια λίστα.
Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Το βλέπετε το ίδιο αριθμό, ναι, ένας βλέπει σαν 9, άλλος βλέπει σαν 6. Εγώ να πω για το δικό μας, δικιά μας εταιρεία, οικολογικό μέσο μεταφοράς, άλλος βλέπει σαν επένδυση στο μέλλον για τα παιδιά του, άλλος βλέπει να αποκτήσει εισόδημα τώρα, αυτή τη στιγμή, και κάποιος μπορεί να βλέπει σαν βοήθεια στο περιβάλλον και σε όλο τον κόσμο. Ναι, σαν να φτιάξουμε μέσα μεταφοράς παγκόσμια. Γι' αυτό ο καθένας μπορεί να έχει δικαίωμα στην άποψή του και μην του αλλάζετε, αφήστε τον να σκέφτεται όπως τον αρέσει. Εδώ βλέπετε όπως το είπα εγώ πριν, όταν βλέπετε αρνητικό άνθρωπο απέναντί σας και δεν συμφωνεί με εσάς, δεν θέλει να συμμετέχει, μπορείτε να πείτε και έτσι. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίζετε κάποιον που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Ναι. Με αυτά τα λόγια καταρχήν να το βάλετε σε σκέψη, να σκεφτεί και αυτός. Γιατί να κερδίζει άλλος και να μην κερδίσω εγώ. Μπορεί να έρθει και αυτή τη σκέψη. Αλλά αν και δεν θα έρθει, αυτός μπορεί να σας προτείνει κάποιους ανθρώπους, να δώσει κάποια στοιχεία που μπορεί να συνεργαστούν με εσάς. Πάντως είναι δικτυακό μάρκετινγκ, βασίζεται στη στατιστική. Όσους περισσότερους ανθρώπους επικοινωνήσετε, τόσους περισσότερους συνεργάτες θα έχετε. Ποτέ δεν θα έχετε 100% θα μπουν μαζί σας. Βλέπετε και εδώ, αυτό έργο δεν είναι για όλους. Απλά πρέπει να επικοινωνείτε με όλους συνέχεια για να βρείτε μετά ποιος να ακολουθήσει το έργο και εσάς. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Αυτό είναι φανερό. Αν βρίσκεται κάποιον άνθρωπο που συμπαθεί σε εσάς, σίγουρα θα έχει αυτός γύρω ανθρώπους να τον μοιάζουν και να συμπαθήσουν με εσάς. Και αυτό το business, είπαμε, έρχεται με συμπάθεια. Ναι, εμείς συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους όποιον συμπαθούμε και μας αρέσουν. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Ναι. Όταν βρίσκουμε άνθρωπο που επιθυμεί να κάνει συνεργασία, το γράφουμε, πάντα το λέτε να γράψετε λίστα επαφών, παίρνετε άνθρωπο από τη λίστα και καλέστε τηλέφωνο δείχνοντας ότι δεν είναι καθόλου δύσκολα να καλέσουμε στη συνάντηση. Και στη συνάντηση καλύτερα εμείς τώρα καλούμε, επειδή κάνουμε υπαπαρουσίαση κάθε Δευτέρα, καλούμε στη παρουσίαση. Εάν το θέλετε, μπορείτε να κάνετε προσωπική συνάντηση, αλλά στην αρχή θέλει κάποια εξάσκηση στην αρχή. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Δείχνουμε και πώς κάνουμε εγγραφή. Μπορούμε να καλέσουμε συνάντηση αν μένετε και δεν μένετε μακριά. Να δείξετε πώς να καλέσετε συνάντηση, να κάνετε συνάντηση μαζί με το συνεργάτη, με το φίλο του συνεργάτη σας και να κάνετε εγγραφή. Ή μπορούμε να κάνουμε αυτό μέσω ίντερνετ. Υπάρχει Skype, υπάρχει Messenger, που επικοινωνούμε και με κάμερα και δείχνοντας οθόνη. Εγώ περίπου αγαπάω πάρα πολύ το Skype, γιατί μπορώ να δείξω και την οθόνη μου, μπορώ να κάνω ομάδα μέχρι 25 άτομα και να κάνοντας ταυτόχρονα σε όλους, δείχνοντας την οθόνη μου και κάνω παρουσίαση. Εγώ αγαπάω αυτή την πλατφόρμα. Μερικοί χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες, επίσης να δείχνει τη οθόνη μπορείτε και με το Viber. Κάνω καμιά φορά και στο Viber.
Στο Messenger δεν το βρήκα πώς δείχνει οθόνη. Απλά μπορείτε να μιλήσετε και να στέλνετε κάποια slide, κάποια βίντεο. Καλύτερα όμως, καλύτερα σας συνιστώ να καλέσετε άνθρωπο στην παρουσίαση Δευτέρα που ο Φίλιππας θα κάνει παρουσίαση για εσάς. Προπονηθείτε με τους συγγενείς. Ξεκινήστε να κάνετε παρουσιάσεις στην οικογένειά σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Γιατί κάνουμε πρώτα σε γνωστούς, γιατί οι γνωστοί σας γνωρίζουν και αν θα κάνετε κάποιο λάθος, θα σας συγχωρέσουν, δεν θα κοιτάνε σας αυστηρά, γιατί σας γνωρίζουν. Αν και να λέτε ότι οι συγγενείς αλλιώς ότι δεν θα συμφωνήσουν, δεν πειράζει, απλά σε συγγενείς κάνουμε προπόνηση, έτσι και μπορείτε να πείτε σε κάποιον φίλο, έλα εγώ πρέπει να κάνω προπόνηση, εσύ να ακούσεις και να μου τα πεις όλα τα λάθη που κάνω, έτσι και να σας λέει ποια λαθάκια κάνετε και έτσι σιγά σιγά να διορθώνεστε. Και αργότερα όταν θα κάνετε προπόνηση, να προπονηθείτε, μπορείτε να πάτε και σε άγνωστους ανθρώπους και σε ανθρώπους σε ψηλό επίπεδο στο business, πιο επιτυχημένους ανθρώπους, αλλά στην αρχή πρέπει να κάνετε κάποια εξάσκηση. Το τρίτο βήμα είναι προγραμματισμός του χρόνου. Το τρίτο βήμα που πρέπει να κάνει κάθε σπόνσορας και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό μετά από τη λίστα επαφών. Γιατί αν δεν προγραμματίζουμε το χρόνο, δεν θα κάνουμε τα βήματα, αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Γι' αυτό καλό μπορείτε να κάνετε κάθε Παρασκευή για την επόμενη εβδομάδα ή κάθε Σάββατο όπως σας βολεύει, κάνετε πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα. Και να αφήνετε χρόνο για κάποια άλλη εργασία που έχετε, αν εργάζεστε, για την οικογένειά σας να αφήνετε χρόνο και για κάποιες άλλες δουλειές. Και μετά τόσο βλέπετε ποιες ώρες εσείς να κάνετε, τουλάχιστον 2 ώρες κάθε μέρα τηλεφωνήματα με τους καινούριους ανθρώπους και καμιά ώρα με τους αυτούς, με τους συνεργάτες. Δηλαδή και 3 ώρες την ημέρα κάνοντας δουλειά θα φτάσετε θα προχωρήσετε πάρα πολύ γρήγορα. Αν θέλετε να προχωρήσετε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα περισσότερες ώρες, ναι. Πολύ βασικό πράγμα να εργάζεστε συστηματικά. Ας είναι λιγότερος ο χρόνος, αλλά να είναι κάθε μέρα συστηματικά. Μπορείτε να αφήσετε μόνο Κυριακή για την οικογένειά σας, γιατί Κυριακή ξεκουραζόμαστε. Οι υπόλοιπες μέρες όμως πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα συνάντηση, βλέπετε τηλεφώνημα, συνάντηση, τηλεφώνημα, συνάντηση και παρουσίαση, να σας πω μετά πώς να κάνετε αυτά τα βήματα. Το τέταρτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει ο σπόνσορας, πώς να κάνει πρόσκληση. Όπως σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Πρέπει να ξέρει να κάνει, πώς να μιλάει, πώς να κάνει προσκλήσεις και όλα. Τώρα να αναλύσουμε όλα αυτά. Ναι. Το πρώτο στην ομιλία μας πρέπει να κάνουμε να δημιουργήσουμε θετική εντύπωση. Να μιλάμε με χαμόγελο, γιατί ακούγεται από τη τηλέφωνο και νιώθει ο άλλος. Να μιλάμε πιο πολύ για τα πράγματα που ενδιαφέρεται ο άλλος, όχι αυτό που ενδιαφέρεστε εσείς. Και στην πρώτη συνομιλία, το καλό να μην και μιλάτε πολύ για business. Απλά μπορείτε να κάνετε πρόταση να παρακολουθήσει μια παρουσίαση. Μπορείτε και καθόλου να μην κάνετε από την πρώτη, μπορείτε να κάνετε στο δεύτερο τηλεφώνημα. Συγγνώμη, απλά κάθε τηλεφώνημα πρέπει να τελειώνετε με το ραντεβού στο επόμενο.
Έτσι, ποτέ μην τηλειώνετε τηλέφωνο έτσι σκέτο η ομιλία. Πάντα τηλειώνετε κάνοντας ραντεβού στην επόμενη συνάντηση. Τότε θα έχετε συνεχόμενη ροή. Η κλίση είναι μια αρχή. Δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Καλό να έχουμε μπροστά μας ένα σενάριο και να γράφουμε και κάποιες λέξεις που μπορούμε να ξεχάσουμε και κάποια βήματα που πρέπει να πούμε. Και μία σε τόσο να κοιτάμε, αλλά όχι να διαβάζουμε, απλά το κοιτάτε και το λέτε. Υποστηρίξτε τη συνομιλία. Να ακούτε το συνομιλητή σας, να ακούτε αυτό τα ενδιαφέροντά του, να σημειώνετε, σας είχα πει, στη λίστα επαφών δίπλα, να σημειώνετε γρήγορα τα συμφέροντα, τα ενδιαφέροντα και να το λέτε αυτά που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή να υποστηρίζετε, όχι να λέτε κάτι άλλο, αυτός λέει δικό του και αυτή η σύζυγός σας, συνέχεια να λέτε για τα δικά του. Και τώρα να πούμε πάλι αυτά τα βήματα, πώς μιλάμε εμείς στο τηλέφωνο. Ήταν, αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας. Ναι, καθαρά, δυνατά. Ρωτήστε τη γνώμη τους για την εταιρεία. Περισσότερα να ακούτε. Και εδώ γνώμη για την εταιρεία και για οτιδήποτε. Στην αρχή για γνωριμία, για οτιδήποτε να ρωτάτε γνώμη για να προσπαθείτε να το αρέσετε στον άνθρωπο, για να θέλει να επικοινωνεί με σας. Περισσότερα να ακούτε, μην το διακόπτετε, αυτό πολύ βασικό, και ας να μιλάει αυτός περισσότερα και εσείς θα είστε ακροατής. Χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η θετική ενέργεια μεταδίδεται. Κάντε έτσι για να θέλει ο άνθρωπος να επικοινωνεί μαζί σας ξανά. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Αν αρνείται ο άνθρωπος, απλά μην το σβήσετε από το τετραδιό σας, απλά μετά από κάποιο καιρό θα το ξαναπείτε σε αυτό, να κάνετε ξανά την πρόταση. Μήπως αυτός αυτή τη στιγμή δεν ήταν κατάλληλη, μήπως κάποιες δυσκολίες έχει ή κάποια άλλα. Δηλαδή, είναι πολλά παράγοντα που μπορεί να είναι για να αρνηθεί. Να κάνετε και άλλα βήματα μετά αργότερα. Βάλτε το εαυτό σας στη θέση του, να σκεφτείτε πώς θα έκανα, πώς να σκεφτόμουν εγώ, αν θα κάνανε σε μένα έτσι πρόταση. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Γι' αυτό λέμε περισσότερα να ακούμε και να λέμε για αυτόν, όχι για εμάς. Για εμάς μπορούμε να πούμε σε δύο προτάσεις ποιος είστε και τι κάνετε και αυτά τα υπόλοιπα όλα λέμε πώς να κερδίσει ο άλλος, τι καλό να το κάνει και να το λέμε τι συμφέροντα θα έχει ο συνομιλητής σας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πείτε το ευχαριστώ. Ακόμα και αν ο άνθρωπος έχει αρνηθεί, να το ευχαριστήσετε για αυτό που σας άκουσε, να ευχαριστήσετε για το χρόνο που σας έδωσε. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Αυτό θα έρθει με το καιρό. Ναι, σιγά σιγά. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος, μην το διακόπτετε. Αυτό έχουμε πει, το ξανά. Δεν απαιτούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι, θα έχουμε και ναι και όχι και εμείς συναχωριόμαστε και προχωράμε. Σε κάθε business, σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν και αρνήσεις και συμφωνίες και πολλές φορές αρνητικά είναι περισσότερα. Θέσει στον συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις.
Όταν κάνουμε συνομιλία για να κρατήσουμε τη συνομιλία, για να επικοινωνούμε συνέχεια με συνομιλητή, πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις. Και ανοιχτές ερωτήσεις είναι διάφορες ερωτήσεις, περίπου σαν τι πιστεύετε για αυτό, για το έργο, τι σκέφτεστε για την πρόταση που σας έκανα, σας αρέσει αυτή την πρόταση, ή μπορεί να είναι ποιο γνώμη έχετε εσείς. Καταρχήν, όταν σας απαντάει, εσείς να μάθετε περισσότερα τον άνθρωπο και αυτά που βρίσκεται αυτός στις σκέψεις, και να έχετε χρόνο και να σκεφτείτε κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να το πείτε. Ναι. Αν είστε μιλάτε στο τηλέφωνο, να κάνετε και σημειώμα. Να χρησιμοποιείτε και διερευνητικές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις που είναι πιο συγκεκριμένες, ναι, να σας δίνουν, δηλαδή, να μάθετε για λεπτομέρεια, να μάθετε λεπτομέρεια. Πιο λεπτομερή απάντηση σε ερώτηση. Και ο σκοπός αυτών των ερωτήσεων είναι να βοηθήσει σε αυτό το άτομο να σκεφτεί πιο βαθιά το θέμα της συνομιλίας. Επίσης, να χρησιμοποιείτε ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση. Που κλείνουν συζήτηση, αυτή είναι κατανοητά αυτά που σας είπα. Θα ήθελα να μου πείτε αν το κατανοήσατε όλα. Ναι. Και που κλείνουν συζήτηση, μπορούμε να πούμε, θέλετε να σας βοηθήσω να κάνουμε εγγραφή τώρα. Ναι. Και αυτό είναι στο τέλος, το λέμε. Βασικό σημείο, ακούστε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάζετε από το χαρτί. Όπως είπαμε, να έχετε ένα σενάριο μπροστά σας, ένα πλάνο και κάποιες λέξεις για να σημειώνετε, αλλά μην διαβάζετε από το χαρτί, γιατί να ακούσετε σαν ρομπότ. Και πέμπτο βήμα που πρέπει να ξέρει ο σπόνσορας, να ξέρει να κάνει παρουσίαση. Και αυτό θέλει χρόνο, έρχεται σιγά σιγά, και η αυτοποίθησή σας το κλειδί της επιτυχίας σας. Στην αρχή έχουμε παρουσίαση, είπαμε εμείς, από το Φίλιππο κάθε Δευτέρα. Συγγνώμη, μίσταξα. Προετοιμαστείτε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε αυτοποίθηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Δηλαδή, πρέπει να έχετε προετοιμαστεί και το υλικό, μήπως έχετε έγγραφα ή έχετε μέσα στο κομπιούτερ σας, και να είστε προετοιμασμένος, να είστε διαβασμένος, ναι, για την εταιρεία. Μέσα στο back office μας έχουμε τα πάντα για την εταιρεία, με ελληνική γλώσσα, και κάποια έντυπα έχουμε μόνο με αγγλικά, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε και εμένα. Έτσι. Διατηρήστε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Μπορείτε να έχετε έντυπα, κάρτες, τσάντες, στυλούς με το όνομά σας, ημερολόγια με το όνομα της εταιρείας και το δικό σας στοιχείο από κάτω. Η διάρκεια της παρουσιάσης, η μικρή παρουσίαση 15 λεπτά και η μεγάλη 45 λεπτά. Παραπάνω δεν συνιστούμε, γιατί κουράζεται ο ακροατής, και γι' αυτό μέχρι 45-50 λεπτά. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον, το κολλησμένο σας και για τα όνειρά του. Όπως είπαμε και πολύ πριν, και βασικά να σημειώνουμε αυτά, γιατί μπορούμε να ξεχάσουμε, γιατί
μιλώντας κάθε μέρα με το ανθρώπους, ξεχνάμε ποιος, τι μας είπε για τα όνειρα και σκέψεις που θέλει. Αλλά μετά κοιτάζοντας στο τετράδιο για το κάθε άνθρωπο, εσείς να ξέρετε τι να το μιλήσετε και τι πρόταση να τον κάνετε. Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Αυτό βλέπετε και από την εικόνα. Είναι πιο πολύ να δώσετε εσείς προσοχή και εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που ντύνεται σοβαρά, παρά αυτός που βγήκε με φανελάκι σαν να πάει στη θάλασσα. Αυτό είναι φανερό. Αλλά μην το κρίνετε και εσείς τους άλλους με αυτό το τρόπο. Δηλαδή, εσείς πρέπει να είστε στην εντέλεια. Ο πιλάτης σας μπορεί να είναι ντυμένος όπως το θέλει και να μην το σκέφτεστε ότι αυτός δεν είναι ικανός να κάνει επένδυση. Μην το κρίνετε εσείς. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης. Α, το είπαμε αυτά. Κάντε σύγκριση. Μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με άλλο είδος μεταφοράς που υπάρχουν. Να σας θυμίζω, η εταιρεία Skyway, η τεχνολογία Skyway είναι πιο οικονομική από όλες εδώ που βλέπετε στο πίνακα και πιο γρήγορη, μόνο μας ξεπερνά αεροπλάνο, αλλά αεροπλάνο είναι πολύ ακριβό, ναι. Εμείς κερδίζουμε ότι είμαστε πιο οικονομικοί και οικονομική και φτιάξιμο και συντήρηση και χρήση. Και πολύ γρήγορο και οικολογικό και ασφαλής. Και στην ασφάλεια κερδίζουμε από όλες αυτές τις είδους μεταφοράς, γιατί πάρα πολύ, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ασφαλής. Αν εξετάσετε και το βιβλίο που έχουμε στο back office μας, να καταλάβετε πόσο ασφαλής αυτή η τεχνολογία και πόσο καλή για όλο τον κόσμο. Επίσης, μπορείτε να συγκρίνετε και το marketing με άλλες εταιρείες και που δουλεύουν με προϊόντα ή με κρυπτονομίσματα ή με άλλα. Δηλαδή, μήπως εμάς και δεν είναι μόνο marketing, και γενικώς η εταιρεία μπορεί να είναι σε εμάς επένδυση πιο μεγάλης διάρκειας, αλλά σε καμία εταιρεία με επένδυση 1.000 δολαρίων δεν μπορείτε να αποκτήσετε ολόκληρο σπίτι. Σας ξαναλέω, ολόκληρο σπίτι. Δηλαδή, να σας δείξω τώρα πάλι την ευκαιρία που μας δίνει η εταιρεία με επένδυση 1.200 δολάριων έχουμε 96.000 μερίσματα. Δηλαδή, όταν θα βγούμε στο χρηματιστήριο, με τιμή 1 δολάριο το κάθε μέρισμα γίνονται αυτό 96 έως 100.000 δολάρια. Ναι, φανταστείτε, είναι αρκετά μεγάλο σπίτι. Ναι. Γι' αυτό σε καμία εταιρεία σας λέω δεν σας δίνει τέτοιες δυνατότητες. Συν βγάζουμε και χρήματα χτίζοντας ομάδα. Δηλαδή, αυτό είναι μετά στο μέλλον εμείς έχουμε από τις μετοχές σας, α τώρα μπορούμε να βγάζουμε χρήματα χτίζοντας ομάδα. Πρέπει να χρησιμοποιούμε και ερωτήσεις με απάντηση ναι. Σε αυτές τις ερωτήσεις πάρα πολύ καλό αυτό όταν άνθρωπος μας λέει πολλές φορές ναι, δηλαδή εδώ yes. Γίνεται φυτικός προς εσάς και συνέχεια σαν ποταμάκι τον έρχεται συμφωνία με εσάς. Να σας πω περίπου παράδειγμα πώς είναι αυτές οι ερωτήσεις. Τώρα να θυμηθώ ερωτήσεις. Περίπου συμφωνείτε με μένα. Όσο κατάλαβα, σας αρέσει η ευκαιρία. Έτσι, ναι. Το ρωτάμε, ναι. Σας απαντάει ναι.
Συμφωνήσετε μαζί μου. Εσύ, το μπορείτε και εδώ απλά σκέφτο συμφωνήσετε μαζί μου. Ή σας βολεύει, βολεύει να κάνουμε εγγραφή τώρα. Θέλετε να σας βοηθήσω τώρα να εγγραφείτε αυτό στο τέλος. Ναι, όταν λέμε συνέχεια ναι, στο τέλος θα έχει και απάντηση ναι. Αυτά βέβαια όπως σας είπα να κάνετε, να γράψετε, να έχετε ένα σενάριο, να γράψετε από τις ερωτήσεις μέχρι να συνηθίσετε να τους λέτε και να έχετε μέσα στο μυαλό σας. Μπορεί να είναι και είδατε πλεονεκτήματα της εταιρείας μας. Δηλαδή σε κάθε αυτό που πρόταση που το λέτε για την εταιρεία μπορείτε να κάνετε και αυτή τη ερώτηση. Είναι ή μετά όλοι μαζί και στο τέλος ότι να σας βοηθήσω να εγγραφτείτε. Επίσης, αν το βλέπουμε ότι αν άνθρωπος ακόμα σκέφτεται, δηλαδή έχει κάτι που τον εμποδίζει, που πειράζει, δηλαδή δεν συμφώνησε ακόμα 100%, χρησιμοποιούμε τεχνική το διαμήν φραγκλίνου. Εδώ βλέπετε στην εικόνα είναι σαν μία ζυγαριά, σε ένα χαρτί μείον στο άλλο συν και το δίνετε ένα χαρτί στο άνθρωπο που μιλάτε και το λέτε γράψτε εδώ όλες τις αντιρρήσεις που έχεις, όλα τα αρνητικά που βλέπεις εσύ στην εταιρεία. Και εγώ να γράψω τα όλα τα καλά, όλα που μου αρέσουν. Να είστε όμως προετοιμασμένοι να γράψετε τουλάχιστον 15 παράγραφα. Ναι, αυτά πράγματα που σας αρέσει. Δηλαδή να προπονηθείτε στο σπίτι, να έχετε γράψει τουλάχιστον 15, γιατί γύρω στα 5-6 μπορεί να γράψει ο άνθρωπος, να έχετε 3 φορές περισσότερα, δηλαδή να έχει μπόλικο για να φαίνεται ότι εσείς τα βλέπετε όπως εδώ ζυγαριά, ότι θα πάει σίγουρα πολύ προς εσάς, προς το συν. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να πάρει ο άνθρωπος απόφαση, αν ακόμα σκέφτεται. Τονίστε τα πλεονεκτήματα, τις προοπτικές της επενδύσης στο έργο, να πείτε προοπτική της εταιρείας, να πείτε το δικό σας σκέψη, πώς το βλέπετε εσείς. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Η τεχνολογία πώληση είναι καλύτερη μεταφορικό μέσο που να σας πάει προς την επιτυχία. Και εσείς, ξέροντας να οδηγήσετε αυτό το μεταφορικό, δηλαδή ξέρετε για δικτύωση, αυτό όπως ξέρουμε, αν δεν ξέρουμε να οδηγήσουμε, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε αυτοκίνητα, το ίδιο αν δεν ξέρουμε πώς πρέπει να κάνουμε δικτύωση, δεν θα προχωρήσουμε σε αυτό το business. Αν ξέρουμε, όλοι οι άνθρωποι θα θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και να έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγγνώμη, πάλι έχω καταλάβει. Τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίσει να αυξάνεται η πιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Βλέπετε στο δικτυακό marketing αυτή τη διαφορά ότι πρώτα κάνουμε δουλειά και δεν σκεφτόμαστε καθόλου για χρήματα και τα χρήματα έρχονται μετά. Αλλά μετά έρχονται πολλά. Αν θα κάνουμε δουλειά όμως έτσι όπως το σας είχα πει πριν. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε το συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Γι' αυτό εδώ μας χρειάζεται πάλι λίστα επαφών μας. Κοιτάμε τι ενδιαφέροντα έχει ο καθένας και τι καλό να το στείλουμε. Και να επικοινωνούμε, ναι, πάντα. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα φέρνει νέους πελάτες. Και αυτές οι πελάτες θα είναι και πελάτες και δικιά σας, γιατί στο δικτυακό marketing εμείς κερδίζουμε από τις πολλές γραμμές στο βάθος. Γι' αυτό βοηθώντας τους συνεργάτες σας να κερδίζουν,
κερδίζετε και εσείς. Είναι το πιο ωραίο σύστημα το business, ναι. Δεν είναι ο καθένας σκέφτεται για τον εαυτό σας, για τον εαυτό του, αλλά σκεφτόμαστε πάντα για τον διπλανό μας και για τον συνεργάτη. Σκεφτόμαστε πώς να βοηθήσουμε στο συνεργάτη να φτάσει σε μεγάλα εισοδήματα και έτσι θα έχουμε και εμείς. Η στρατηγική και τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολυτέλειτες δικτυωτές. Δηλαδή, κάνοντας αυτά τα βήματα που σας έχω πει πριν, κάνοντας καθημερινά, εσείς θα είστε διαφορετικός από τους άλλους και θα ξεχωρίζεστε από τους άλλους. Γι' αυτό να θέλουν οι άνθρωποι να συνεργαστούν μαζί σας. Και μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Όταν, και αυτό να πούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μετά από την παρουσίαση βλέπετε εδώ κόκκινος, ενθουσιασμένος ο πελάτης μας και τον άρεσε το αυτό, πρέπει να επικοινωνήσουμε πάλι ξανά μέσα στο πρώτο 24ωρο. Να μιλήσουμε τις αντιρρήσεις του, να κάνουμε. Δηλαδή, απαραίτητα να επικοινωνήσουμε. Γιατί αυτός να πάει στο σπίτι του, να μιλήσει με τη γυναίκα του ή αν είναι γυναίκα με το άντρα του ή να τον να πει στους φίλους του. Και σίγουρα αυτοί να τον βάλουν ένα βουνό αντιρρήσεις και πρέπει να είστε πάντα κοντά του για να το λύνετε αυτά τα προβλήματα και οι αντιρρήσεις. Και κοιτάξτε, αν εμείς μέσα στο πρώτο 24ωρο επικοινωνούμε μαζί του, έχουμε 70% επιτυχία. Αν αφήνουμε μέχρι 4 μέρες 23% και αν αφήνουμε 10 μέρες και πάνω, έχει παγώσει πλέον, δεν τον ενδιαφέρει και μόνο μπορεί να το κάνει 7% ότι να μπορεί να γίνει επενδυτής στην εταιρεία. Γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε επικοινωνία άμεσα. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%, αυτό που είπαμε τώρα. Οι γνώσεις σας εμφανίστε στα επιχειρηματά σας. Πρέπει να έχετε γνώσεις, είπα να ξεκινήσετε από το back office που έχουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα με ελληνική γλώσσα. Έχουμε και το κανάλι στο Vimeo με πολλούς βίντεο, διάφορα βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους. Αυτά μπορώ να σας δείξω όλα και πρέπει να αποκτήσετε γνώσεις για την εταιρεία. Οι πιο κοινές αντιρρήσεις βλέπετε εδώ που υπάρχουν, δεν έχω χρήματα, αυτό είναι μια πυραμίδα, ο άντρας μου, η γυναίκα μου δεν θέλει, δεν έχω χρήματα είπαμε. Και άλλες διαφορετικές αντιρρήσεις που μπορεί να προκαλύψει να έχετε μπροστά σας, να βρείτε μπροστά σας, πρέπει να ξέρετε να απαντήσετε σε αυτό. Αυτό πάντως δεν είναι και κακό. Όταν ο άνθρωπος έχει αντίρρηση, σημαίνει ότι ψάχνει, σημαίνει ότι ενδιαφέρεται, μη φοβάστε τις αντιρρήσεις. Απλά πρέπει να τους λύνετε. Ναι. Πρέπει να το λύνετε, να το εξηγείτε στο πλάτη αυτής αντιρρήσεις και για να μην φοβάται, να του διώχνει το φόβο. Και βάθος εναντίον πλάτος. Πώς καλύτερα να χτίσετε την ομάδα. Ή βλέπετε εδώ δεξιά, στην πρώτη γραμμή. Τώρα να βάλω το βαλάκι μου. Δεν ξέρω αν το βλέπετε το βαλάκι. Δεν βλέπω να βλέπετε το βαλάκι μου. Τέλος πάντων. Αν το κάνετε δεξιά εδώ στην πρώτη γραμμή γράφετε όλους τους ανθρώπους, να ξέρετε, μόλις θα τελειώσουν αυτοί να κάνουν επένδυση, θα σταματήσει το δικό σας εισόδημα και δεν θα κάνετε καλό business. Δηλαδή, το καλύτερο να έχετε όχι πάρα πολλούς ανθρώπους στην πρώτη γραμμή, θα διαλέξετε από αυτούς μέχρι 5 που να οδηγήσετε και να βοηθήσετε τις αυτούς να γράψουν άλλους ανθρώπους. Να το βοηθάτε, να κάνετε υποστήριξη μέχρι και τρίτη γραμμή, τρίτη, τέταρτη γραμμή στο βάφος και να το μαθαίνετε
πώς να μάθει και αυτός τους άλλους να διαχειριστεί το business. Και τώρα, στο τέλος, να επαναλαμβάνουμε τα βήματα του συστήματος επανάληψης, του συστήματος δικτύωση. Το πρώτο βήμα είναι πρόσκληση. Το καλούμε το άνθρωπο, που, δηλαδή κάνουμε πρώτο τηλέφωνο και το καλούμε στη παρουσίαση, ναι, στη παρουσίαση που κάνουμε κάθε Δευτέρα. Το δεύτερο βήμα είναι η παρουσίαση που πρέπει να είστε εκεί εσείς για να σας βλέπει εκεί στο webinar δωμάτιο και το καλούμε πάλι πριν την παρουσίαση, το λέμε ότι πριν την παρουσίαση να σε πάρω να σε φημίζω. Έτσι και όταν τον φημίσετε θα είναι 99% ότι θα βγει στην παρουσίαση. Να πούμε 90%, ναι, τον βοηθάτε να βγει, να βοηθάτε να μπει στο δωμάτιο webinar και το λέτε μετά από την παρουσίαση να σε πάρω πάλι τηλέφωνο και να ρωτήσω τι απορίες έχεις και να μου πεις πώς, τι καλό σου άρεσε. Με αυτό πάλι θα τον υποχρεώνει για να ακούσει την παρουσίαση μέχρι το τέλος. Γιατί αν δεν θα το πει, μπορεί να βγει νωρίτερα, να τύχει κάποιο τηλέφωνο ή κάτι αυτό. Δηλαδή μετά από την παρουσίαση πάλι κάνουμε τηλέφωνο, το τρίτο βήμα. Βλέπετε, μπορείτε να κάνετε αυτό μαζί με το σπονσορά σας και απαντάτε σε όλες τις αντιρρήσεις, όλες τις ερωτήσεις που έχουν μαζευτεί. Και αν συμφωνεί ο άνθρωπος, τον φέρνουμε στην υπογραφή στην εταιρεία, μπορεί και κατευθείαν επένδυση. Και μετά το τέταρτο βήμα το κάνουμε υποστήριξη. Υποστήριξη, αν είναι, γίνεται συνεργάτης, υποστήριξη σαν το συνεργάτη και αν επενδυτής, αν επενδυτό, μόνο τότε τα νέα και άλλα πράγματα και μία σε τόσο το ρωτάμε μπορεί να θέλει να γίνει συνεργάτης. Αυτά τα τέσσερα βήματα που είπαμε, όλο αυτό το webinar μαζεύονται μέσα σε αυτά τα τέσσερα βήματα και αν κάνετε συστηματικά αυτά τα βήματα γίνεται μια συνήθεια και σας φαίνεται μετά αυτό το business πολύ εύκολο και πολύ διασκεδαστικό. Και βλέπετε εδώ στο slide, προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Και βλέπετε πώς προχωράτε εσείς και από εσάς μεγαλώνει και μεγαλώνει ομάδα σας. Τώρα να σας πω εγώ πάλι για το για τα πακέτα που έχουμε και εσείς γράφετε ερωτήσεις. Αν έχετε ερωτήσεις, εγώ να επαναλαμβάνω για τα πακέτα. Τα συμφέροντα, συμφέροντες εκτόσεις, προτάσεις που μας κάνει η εταιρεία, δηλαδή δώρο αυτό που μας κάνει η Νίτσκι, για λόγω κορονοϊό, για λόγω κρίση τώρα, μας κάνανε φοβερά πακέτα για να μπορούμε να επενδύσουμε με την έκπτωση που ήταν πριν από 2 χρόνια. Φανταστείτε, κάποιοι άνθρωποι επενδύσανε πριν 2 χρόνια με αυτή την έκπτωση και σας δίνει ευκαιρία Unitsky να επενδύσετε τώρα. Για να τελειώσουμε πιο γρήγορα εμείς τώρα επενδυτικό μας το τελευταίο project και να αρχίζουμε τα έργα και να είστε και εσείς σίγουρες ότι έχετε αρκετές μετοχές μέσα στο πακέτο σας. Αρκετά μερίδια. Για τώρα να πούμε, κοιτάξτε, πακέτο $100 το μήνα, αν επενδύτε 12 μήνες, μόνο στο 12ο μήνα έχετε έκπτωση 80. Αν σταματάτε νωρίτερα να επενδύσετε, θα έχετε αυτή την έκπτωση. Δεν θα έχετε, δηλαδή να σταματάτε στο 6ο μήνα, θα έχετε έκπτωση 29 μόνο και τόσο μερίδια. Αν φτάνετε στο 12ο μήνα,
θα έχετε έκπτωση 80, είναι 96.000 μερίδια. Ότι σκεφτείτε, εγώ σας είχα πει σε ποια άλλη εταιρεία κάνοντας επένδυση 1.200 δολάρια, δολάριο ξέρετε είναι πιο φτηνό από το ευρώ, 1.200 δολάρια θα έχετε 96.000 δολάρια όταν βγαίνει η εταιρεία στο χρηματιστήριο. Γιατί θα βγούμε εμείς με ένα δολάριο για ένα μερίδιο, για μια μετοχή. Μετά αργότερα θα ανέβουν αυτά με τα χρόνια, ναι, θα ανέβουν και άλλα. Και τα παιδιά μας θα παίρνουν πολύ μεγάλα, αν θα αφήσετε στα παιδιά σας, μπορείτε να κάνετε και ξεχωριστά για τα παιδιά πακέτα, μπορείτε να κάνετε μαζί όπως το θέλετε, επιθυμείτε. Μπορείτε να πουλήσετε κάποια να αφήσετε, αλλά σίγουρα πριν να βγούμε στο χρηματιστήριο θα ξεκινήσουμε να παίρνουμε τα μερίσματα από τα πακέτα ο καθένας ανάλογα πόσο μερίδια έχει. Και αυτό σας λέω είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και να σας δείξω πάλι για να καταλάβετε πόσο μεγάλη η ευκαιρία. Εδώ πακέτο 100 δολάρια το μήνα. Συγγνώμη, να προσπαθήσω πάλι να κάνω το βελάκι μου. Α, να το. Εγώ τώρα βρήκα. Τώρα πρέπει να βλέπετε. Εδώ σε αυτό το πακέτο, αυτό είναι το πακέτο το 14ο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα. Επένδυση 10 μήνες, 100 δολάρια το μήνα και έχουμε έκπτωση 31. Εκεί θυμάστε έχουμε έκπτωση 80. Έτσι. Δηλαδή 80-31 είναι 2,5 φορές σχεδόν πιο περισσότερα με την έκπτωση εκείνη. Και μόνο εδώ 32.000 μερίδια. Και ξανά να σας δείχνω αυτό. 80 η έκπτωση. 80 η έκπτωση. 96.000 μερίδια. Βλέπετε τη διαφορά. Δηλαδή αυτή την πρόταση έχουμε μόνο μέχρι τέλειος του Οκτώβρη. Χρησιμοποιήστε το. Και πακέτο 50 δολάρια το μήνα. 50 δολάρια το μήνα πακέτο. Έχουμε έκπτωση 40, 24.000 δολάρια, 24.000 μερίδια στο πακέτο. Τα κοιτάμε εδώ, 50 δολάρια το μήνα, έκπτωση 26, 13.500. Βλέπετε το πόσο διαφορά και εδώ. Περίπου 1,8 φορές διαφορά. Αυτό σκεφτείτε τα, μην αφήνετε για πολλές μέρες, όσο πιο γρήγορα να κλείσετε την προσφορά, να είστε πιο σίγουρες ότι έχετε κλείσει και πείτε στους άλλους γνωστούς σας, καλέστε τους, κάντε αυτά τα βήματα που σας έχω πει, βγείτε και την επόμενη Πέμπτη, για να ακούσετε ξανά, για να θυμάστε και τη Δευτέρα παρουσίαση της τεχνολογίας Skyway, τεχνολογία Skyway, εταιρεία Skyward Community. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεν βλέπω κάποιες ερωτήσεις, δεν έχετε γράψει κάτι. Τότε μετά μου γράφετε, μου το λέτε προσωπικά, τι αντιρρήσεις έχετε και ερωτήσεις. Και εδώ τελειώνουμε, δεν σας κρατάω άλλο, μας και έτσι εμείς πήγαμε πάνω από μια ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή ξεκούραση και καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Γεια σας. Ναι, ευχαριστώ, Λία, ευχαριστώ.